Απόψε στις ειδήσεις των 8. Μικρή ανάσα σήμερα από την πίεση του κορονοϊού στη χώρα. 1044 τα νέα κρούσματα, 85 θάνατοι. Σταθερά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων. 600 άτομα νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορονοϊού. Μεγάλη επιτυχία για την ελληνική επιστημονική ερευνητική κοινότητα. Θα δίνει αποτελέσματα σε διάστημα λίγων λεπτών. Ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας μιλά στο Ιόνια. 8 τάφοι διαφόρων τύπων από τα τέλη του 4ου έως και το 2ο π.Χ. αιώνα αποκαλύφθηκαν και ερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας της εφορίας αρχαιοτήτων Ηλίας στο Δήμο Ήλιδας.